Γεια σας σε όλους. Κάνει ζέστη, εμείς θα φτιάξουμε παγωτό. Σπικίσιο παγωτό. Εδώ έχω κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. Ζαχαρούχο. Ζαχαρούχο θέλουμε ολόκληρο κουτί. Κρέμα γάλακτος θέλουμε 500 μιλιγκράμμ. Και πήραμε και βάφλα εδώ. Για γεύση έχω και βανίλια σε υγρό. Την κρέμα γάλακτος την είχα στο ψυγείο, πρέπει να είναι παγωμένη. Ρίχνουμε στο βάζο ένα κουτί. Το κουτί είναι 330 μιλιγκράμμ. Θέλουμε ακόμα 180 μιλιγκράμμ. Θα πάρουμε από εδώ 180 περίπου εδώ. Ναι. Μεσαία ταχύτητα θα το χτυπάμε περίπου 4 λεπτά. Θα προσθέσω λίγη βανίλια. Βανίλια είναι για άρωμα. Θα βάλουμε όλο το κουτί μέσα σιγά σιγά. Κατεύουμε και μάζουμε τον ζαχαρούχο. Και το ανακατεύομαι ακόμα 2 λεπτά. Πρώτα βάζουμε τη βάφλα και με το κουτάλι απλώνουμε τη κρέμα μας. Και αυτό το βάζουμε από πάνω. Λίγο το πατάμε. Και έτσι όπως είναι για 5 ώρες η κατάψυξη. 5-6 ώρες δεν παθαίνει τίποτα. Και θα τα ξαναπούμε. Πέρασε μια νύχτα. Και τώρα θα δούμε τι παγωτό φτιάξαμε. Θα τα κόψουμε κομματάκια. Αυτό για μένα. Βεβαίως. Αυτό για τη γυναίκα και το υπόλοιπο δικό σου. Το υπόλοιπο δικό μου. Είναι αυτό το παγωτό. Παρόλο που είναι παγωμένο,
Μυρίζει πώς, ε. Εγώ δοκιμάζω, δεν ξέρω. Ωραίο παγωτό. Σπιτίσιο παγωτό, είναι και φτηνό. Χωρίς συντηρητικά. Όντως είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Φτιάξτε τέτοιο παγωτό. Είναι πολύ ωραίο παγωτό. Τα παιδάκια θα τρελαθούνε. Νόστιμο. Οπότε γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι. Θα έχουμε πολλά και διάφορα.